καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι, κυρία Φέη. Κοιτάξτε τι σας έχω. 15.000 ευρώ δωρεπιταγή. Κρούπο κουτσίνο λεβεντάκι. Σήμερα είναι Μεγάλη Τρίτη. Αύριο Μεγάλη Τετάρτη. Επιτέλους η μεγάλη κλήρωση. Αλλάζουμε τα πάντα στο σπίτι. Κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες και πόρτα ασφάλειας. Όλα αυτά μέχρι 15.000 ευρώ. Και όσοι τηλεφωνήσετε σήμερα, στείλετε μήνυμα. Θα τσιμπήσετε και 5 αρνάκια. 5 νικητές θα πάρουν το αρνί του Πάσχα από την εταιρεία Σελάκας που έχει την έδρα της στην Μυτιλίνη. Θέλω να καλέσετε τώρα για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση αύριο Τετάρτη και σήμερα τα αρνάκια μας. Θεούλα μου. Θεούλα μου. Να πω κάτι. Είδατε χθες τον Τάνο που μίλησε με την Ειρήνη? Ναι, ήρθαν κοντά. Ήρθαν κοντά. Τον έπιασε η Ειρήνη, η οποία είπε ότι τον τεστάρει κιόλας για να δει αν είναι καλός ή όχι. Η Ειρήνη ζήτησε να μιλήσουν. Η Ειρήνη πήγαν και μιλήσανε. Ουσιαστικά η Ειρήνη με τον Τάνο ήταν η μόνη που είχαν επικοινωνία. Στην Ειρήνη δεν μιλούσε κανένας άλλος, μόνο ο Τάνος λίγο την πλησίαζε και χθες τα αγωνίσματα φάνηκε ότι πήγαινε μόνο αυτός και της έλεγε συγχαρητήρια και τα λοιπά και μπράβο και της έδινε στήριξη. Και χθες κάτσανε λοιπόν στην παραλία, τα είπανε μια χαρά. Θάψαν όλους τους υπόλοιπους. Γιατί έγινε? Γιατί στο συμβούλιο η Ειρήνη τον στήριξε. Επειδή ότι όλοι τον ψηφίσανε, έγινε και λέει ότι ψηφίζετε λέει τον Τάνο που είναι ο καλύτερος παίκτης στα αγωνίσματα. Κάτι λέει αυτό. Δεν μου ξεκαθάρισε η Ειρήνη ότι υποτίθεται ψηφίζει αυτόν που είναι ο πιο αδύναμος. Ναι. Και μετά από τόσες ψηφοφορίες υπάρχει κλίκα και δεν ψηφίζουν τον αδύναμο. Αυτό είναι ο προβληματισμός της. Φυσάει και το γιαούρτι εντωμεταξύ γιατί είχε δώσει εμπιστοσύνη σε ένα-δύο άτομα και μετά την άφησαν μόνοι τους. Εσείς τα βλέπετε πολύ επιφανειακά, λοιπόν. Για πες. Κάνε μου λίγο τη χάρη να καταλάβω, σε παρακαλώ. Τι θέλεις, κορίτσι μου, τι θέλεις. Βαρύ πυροβολικό survival. Εσύ έχεις μια άλλη σκέψη. Έχω μια άλλη σκέψη. Κάνεις μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Και τέταρτη. Και τέταρτη. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει και την ψηφοφορία. Όταν ο Χαταμπάκης ρωτούσε την Ειρήνη συνέχεια τι εννοεί και τι εννοεί, φάνηκε σαν να θέλει να την ξεπροστιάσει για κάτι. Ναι, μόνο που είναι το αντίθετο. Ναι. Τη έλεγε τι είναι αυτό, τη ρωτούσε που εγώ θεωρήσω ότι το έλεγα και στην παρέα. Και η Ειρήνη απάντησε λέγοντας ότι σου εκμυστηρεύτηκα κάποια πράγματα δικά και μου. Και ένα και δύο και τρία. Και τα είπε όλα στα κορίτσια, την Ευρυδίκη, Λάουρα, Παύλα, Κουτσομπόλε, Σόφη Πασχάλη. Οι οποίες τα είπανε παντού. Και εγώ το βρίσκω εξαιρετικά απρεπές η Ευρυδίκη, μια γυναίκα, να βγαίνει να λέει και να μιλάει για γυναικολογικά. Μια γυναίκα δεν το λέει ποτέ αυτό. Όχι, είναι πολύ άκομψο. Είναι απρεπές. Όχι μόνο για γυναικολογικά. Είχε εκμυστηρευτεί όπως φάνηκε η Ειρήνη. Δεν είσαι γυναίκα, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να το πει. Είναι απρεπές μια γυναίκα να λέει αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο, συνεχίζω. Δεν είπα ότι δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχε πει ρε παιδί μου ότι είχε πει στο Χαταμπάκη ότι έχει κάποια πίεση ψυχολογική κτλ. Και πήγε ο Χαταμπάκης και το είπε στις άλλες τις. Μην τις πω, πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Τις κότες τις άλλες. Δεν το δέχομαι. Για βαραίνει το παιχνίδι. Βαραίνει. Λοιπόν, και πήγε λοιπόν ο Χαταμπάκης και του το είπε και γύρισε η Ευρυδίκη και έλεγε παιδιά έχει ψυχολογικά. Η άλλη και όποιο έχει ψυχολογικά να σηκωθεί να φύγει. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή γι' αυτό η Ειρήνη τα πήρε με το Χαταμπάκη και είπε ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Εγώ κοντά γαϊδούρια για να μαλώνω γι' αυτά. Ναι, και επίσης παιδιά μου επιτρέψτε να πω η Παπαδοπούλου λίγο το ζει παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή κοίτα να δεις. Σκέφτεται. Όχι. Λέει αυτά που σκέφτεται. Σκέφτεται πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και η Παπαδοπούλου λίγο έχει σαρτάρει. Αλλά δεν είναι. Μπορεί να γίνεται μοντάζ και αυτά που όλα που λέει να παίζουν όλα. Φέη, να σου πω κάτι. Κάποιος άνθρωπος έχει λιγότερες αντοχές στην πείνα. Πεινάει περισσότερο. Απ' την άλλη, είναι πολύ άσχημο να έχεις εναντίον σου 9 άτομα. Τα βλέπεις και λίγο συνωμοσία όλα. Τι bullying, Τρόι. Bullying. Το είπε και η ίδια ότι όταν ήμουν μικρή το είχα ξαναζήσει αυτό. Το έχει πει και στη συνέντευξη. Τι ότι. Όταν επέστρεψε. Γιατί μην ξεχνάς ότι δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχει έρθει. Είναι από τη Γεωργία η καταγωγή της. Από το Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος. Από το Καζακστάν. Ήρθε λοιπόν ως μεταναστάκι και δέχτηκε. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν πολύ σκληρά. Ξέρεις τι είπε. Είπε ότι αυτά που είχα ζήσει τότε. Νομίζω ότι τα έχω ξεπεράσει. Έτσι. Ήρθαν πάλι αλλά στο τώρα, μπροστά το να, να είναι μια παρέα και εγώ να είμαι εκτός. Αναβιώνουν το ξαναζεί. Ίσως γι' αυτό να βλέπεις και μια υπερβολή. Καταλαβαίνεις το λόγο τη. Δεν έχει πάει κιόλας. Είναι και άλλες συνθήκες. Παιδιά στα αγωνίσματα. Όχι, έχει, εξαρτάται και με τα βιώματά σου. Δεν έχουν περίοδο πολλές. Δεν παιδιά, είναι να δούμε όμως γιατί θέλω. Στα αγωνίσματα παίζει η Ειρήνη, παιδιά, και δεν ακούγεται κιχ. Δηλαδή ενώ όλους τους άλλους λένε μπράβο, 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 τους αποθεώνουν. Τα τσουράκια όμως τα φάγανε. Δεν ακούγεται κιχ. Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να δούμε λίγο το
κέντημα μετά του Παρτσόλη, γιατί έχουμε κέντημα εμείς στα Βροβελονιά. Άρα δηλαδή ο Ντάνος τα ξεκαθάρισε όλα με την Ειρήνη. Ναι, και επίσης είδαμε και το Λάμπρο Χούτο, Παύλα, υπαρχηγό της κλίκας. Ο Ντάνος ψήφισε το Χαταμπάκι για να βεβαίως ξεκάθαρα. Και πότε έχουμε αποχώρηση. Και μάλιστα και με τη δικαιολογία του ότι δεν φέρεται σωστά και δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται. Οπότε, έχει καταλάβει και ο Ντάνος τι παίζεται. Για το Χαταμπάκι. Για το Χαταμπάκι. Α, κάτσε με αυτό που είπε ο Ντάνος. Παιδιά, μη σκιάζεστε. Δεν σου πειράξαμε τον Ντάνο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Χθες, βέβαια, αποκαλύφθηκε και το πραγματικό πρόσωπο του Λάμπρου Χούτ που έβγαλε το προσωπείο και είπε. Για να ακούσουμε και να δούμε. Τι είπε, τι είπε. Για να δούμε. Θα το δούμε και θα. Μεγάλη τρίτη βοήθειά μας σήμερα. Με την Ειρήνη είμαι ο μόνος που συζητάει τον τελευταίο καιρό μαζί της και όταν συζητάει, μιλάει. Γιατί λίγο πολύ οι υπόλοιποι έχουν ένα γεια έως καθόλου γεια. Ο Γιώργος μου ρίχνει πάρα πολλές γέφυρες από το χθεσινό συμβούλιο και επειδή όλο αυτό μου είναι καχύποπτο, γι' αυτό και περνάει και όλη αυτή την πίεση. Σε πόσες μέρες φεύγω? Δεν φεύγω. Προλαβαίνω. Πάσχα, πες μόνο αυτό. Πάσχα θα κάνεις εδώ μαζί μας. Δεν είναι ώρα ακόμα να φύγεις. Δεν είναι σωστό να φύγεις. Για ποιος είναι σωστό να φύγει? Ούτε εσύ, ούτε ο Χρανιώτης. Πιο σωστό να φύγει είναι η Ειρήνη. Ό,τι και να κάνεις, αυτός που θέλει να σε ξεκάνει, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από το χθεσινό συμβούλιο, πάλι θα θέλει να σε ξεκάνει. Άρα γιατί να καθόμαστε να προσποιούμαστε? Από τους τρεις, νομίζω θα έπρεπε να αποχωρήσει ο Ντάνος. Και έπρεπε να γίνουμε κατίνες μέσα στο συμβούλιο και να απαντάω και να... Δεν σε κατίνα όταν λες την αλήθεια και λες τα πράγματα με το όνομά του. Να προστατευτώ σε ποιον, σε έναν ο οποίος δεν σέβομαι τον λόγο του. Τι, να γίνουμε κατίνες. Ειρήνη. Το ψήφισες? Από μένα πήρε το ψήφι. Και ψήφισα λέγοντας ότι σε ψηφίζω γιατί ο λόγος σου δεν συμβαδίζει με τα λεγόμενά μου, με τα λεγόμενά σου και ότι είμαι αντίθετος εντελώς αυτό που κάνεις. Θα μου ήταν πιο ευχάριστο να έχω έναν έτσι με κάποιον να συνομιλώ ή να μην παραμιλάω πάλι μόνη μου. Έναν σε εισαγωγικά σύμμαχο. Κοίτα, μην πας στον καθρέφτη και είναι μια άλλη. Και τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τα λέω και λίγο σκιαθήτικα. Τελικά κατάλαβα χθες στο συμβούλιο ότι υπάρχει Θεός. Ο Αγγελόπουλος είναι, θεωρώ, ο καλύτερος παίκτης από εκεί και είναι προτινόμενος. Είναι πάρα πολύ περίεργο έως ύποπτο. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήλια απέναντί του, ότι υπάρχει μια ομάδα από εκεί που ψηφίζει και ο Γιώργος δεν ανοίξει αυτή την ομάδα. Οπότε έφαγε 5 ψήφους, όπως είχα πάει και εγώ 5 ψήφους πριν μια εβδομάδα. Οι 5 που ψήφισαν τον Ντάνο και είναι και οι ίδιοι που ψήφισαν και εμένα, λογικά θα είναι Στέλιος, Λάμπρος, Ευρυδίκη, Μπο, Λάουρα, πιθανόν. Ειρήνη! Μαΐτες, 4, 10, 2! Ειρήνη is going for the victory! Ειρήνη! Ειρήνη wins! Διασημή wins! 3, 2, 3, Ειρήνη! Γιατί έπαθε το ανημανίδι? Ειρήνη wins! Δεν ήταν ο ανημανίδι. Δεν ήταν ο Τούρκος! Ήταν στην Ελλάδα γιατί είχε κάποια δουλειά και έπρεπε υποχρεωτικά να έρθει για 1-2 μέρες και ήταν και ο Τούρκος. Ωραίος! Εξαιρετικός η παρουσία. Ναι. Εξαιρετικός, άλλο πράγμα. Ήταν, καλά, καλά. Μόνο εσύ το λες, Στέφανε. Αυτό δεν είναι. Συγγνώμη, όταν του πρωτομίλησε, ήταν εξαιρετικός. Ήταν παρουσιαστή. Βρέσει, Στέφανε. Εντάξει, δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός. Θυμάστε τότε, με τις τηλεοπτικές άδειες που είχε έρθει ένας Τούρκος και είχε μιλήσει με τον Τζίπρα και είχε γίνει χαμός. Αυτός ήταν που ήθελε να πάρει κανάλι στην Ελλάδα. Ωραία. Πέραν αυτού όμως. Βλέπουμε ότι όταν. Μην τη φορτώνει. Έτσι. Ω παλιάρα, παιδιά, τα είπε όλα χθε. Μα λέει κανένα κάτω. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Ω παλιάρα, ξεσπάθωσε, τα είπε όλα. Είπα ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ξεκάθαρο. Να δούμε την κλίκα, βρε Φέι. Να δούμε την κλίκα. Για να δούμε την κλίκα, παρακαλώ. Ω παλιάρα, μίλησε ξεκάθαρα τώρα για κλίκα. Εγώ πήρα 5 ψήφου. Του ίδιου παίρνει αυτό. Αυτό κάνει και στον Τάνο. Ωραία, να δούμε την κλίκα, παρακαλώ. Να την η κλίκα. Λοιπόν, Χανταμπάκη, αρχηγό τη κλίκα. Αλήθεια. Λε ένα αρχηγό, Ελένα. Όχι, λέω είναι. Τώρα δεν ξέρω από αύριο ποιο θα είναι αρχηγό, αλλά δεν έχει σημασία. Λέμε τώρα, πάμε έχει τον επόμενο. Μπο. Όχι, ρε παιδιά, το φιλαράκι μου, κάτσε μισό λεπτό. Η ουρά του Χανταμπάκη. Το στόμα έχει μιλιά, δεν έχει. Οπότε κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Περίμενε, δεν κάνει τίποτα, το δέχομαι.
ότι δεν του φτάνει το φαγητό, το δέχομαι. Και ότι ψηφίζει ό,τι ψηφίζει ο Χαταπάκης. Δεν μιλάει ο Μπό για ίντρικα. Ψηφίζει ό,τι ψηφίζει ο Χαταπάκης. Και δεν προσφέρει ίντρικα. Θα το πιστεύω ότι βαριέται. Και γιατί ψηφίζει. Και γιατί πήγε να βαριέται. Ψηφίζει. Γιατί να μην ψηφίσει τον πιο αδύναμο και να ψηφίσει. Γιατί ο πιο αδύναμο είναι αυτό. Στέφανε, η ψυχολογία τη κλίκα πάντα είναι μία από καταβολή κόσμου. Υπάρχουν τρει δυνατοί. Που αυτή τη στιγμή είναι ο Χανταμπάκης, η Ευρυδίκη και ο Χούτος. Και οι δύο αδύναμοι γενικότερα και στις δουλειές της παραλίας. Ο Μπό και η Λάουρα. Αυτοί οι δύο πάντα χρησιμεύουν όταν φτάσουν τα δύσκολα να τους πετάξουν από την κλίκα. Επειδή έχει μείνει μισό στο φιλαράκι που να μας κάνει είναι αυτοί που στις ταινίες ξαφνικά με τα σκοτώνουνε. Αφήστε τον Μπό μου κάτω. Και εμείς το ξέρετε. Στέφανε, στις ταινίες που σκοτώνονται είναι δευτερογωνιστές και συνεχίζεται κανονικά το έργο και δεν συναχωρίζει. Ακριβώς. Αυτό. Άμα φύγει ο Στέλιος, μετά αρχηγός, ποιος θα γίνει. Ο Χούτος νομίζω. Ο Χούτος φαίνεται από χθες. Φαίνεται. Ο Χούτος είναι έτοιμος. Έχω να σας πω ότι σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, οι δύο ομάδες θα γίνουν μία. Ναι. Που σημαίνει ότι ο κάθε ένας θα παίζει για την πάρτη του. Αυτό τι σημαίνει, λοιπόν, ότι όταν γίνεις ένα, θέλεις να έχεις αντιπάλους τους πιο αδύναμους, όχι τους πιο δυνατούς. Άρα θέλουν να βγάλουν έξω τους δυνατούς. Θέλουν να βγάλουν έξω τους δυνατούς για να μείνει ο Μπό και η Λάουρα ωραιότατα που δεν έχουν, σταυρώσει παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση που τώρα κάθεται εκεί. Ναι. Ρε παιδί μου, τώρα δεν θα το πω αυτό. Μην το πεις. Πέφτω όμως. Θέλω να πω, είσαι σε μία δουλειά. Ναι. Θέλεις καραγκιά, θέλετε από το κοντρόλ να τα ακούσετε τώρα. Ναι. Ωραία. Θα μιλήσω. Οκ. Να. Λοιπόν, είσαι σε μία δουλειά, ωραία. Είσαι. Εάν είσαι, θέλεις να εξελιχθείς τη δουλειά σου, ναι. Προσπαθείς με κάθε τρόπο να εξελιχθείς, ωραία. Ναι. Ο Στέλιος ο Χανταμπάκης που γράφει κάτω, ας πούμε, όταν βλέπεις το Survivor παρουσιαστής μοντέλο. Αυτό γράφει. Δεν έδειξε μέχρι στιγμής στις δουλειές του ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πολεμεί. Η Σάσα δηλαδή θα πάει να κάνει συνεντεύξεις. Ο εσύ Συγκινείς. Το πολεμάς. Θα πας τώρα να φέρεις αυτό. Ο Στέφανος, ο Θέμης. Ναι, 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 ναι. Όλοι οι οποίοι. Προσπαθείς να εξελιχθείς. Και αυτός τρέχει. Το εξελισσόταν, ναι. Προσπαθούσε. Δηλαδή αυτόν τον τρόπο σκέψης τώρα, να κάτσει, να σκεφτεί, που είναι ευφιέστατο. Δηλαδή. Όχι, ποιος είναι ο δυνατός να πάρω μαζί μου τους αδύναμους, να διώξω τον δυνατό. Έτσι είναι η στρατηγική, βρε φέη μου. Αλλά γιατί να μην το κάνει, όταν το κάνεις στο παιχνίδι δεν το κάνεις και στη δουλειά. Υπάρχουν 100.000 ευρώ. Υπάρχει μια ημερομηνία λήξης και σου λέει τον Ιούνιο κάποιος θα πάρει 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Είναι αλλιώς. Δεν το κάνει. Πάντως για να κλείσουμε. Εδώ είναι άλλος ο στόχος. Για να κλείσουμε, θα σας αφήσω. Εγώ δεν διαφωνώ με τη Φέη, γιατί βγάζουν και στοιχεία του χαρακτήρα. Σωστό. Σωστό. Λάικ είναι διωγγωμένο, Φέη, αυτό σου λέω. Πάντως, για να κλείσουμε, φίλοι μου, και οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Θέλω να σας πω ότι σήμερα που είναι η αποχώρηση, είναι υποψήφιοι Χανταμπάκης. Εσύ είσαι σίγουρο ότι θα φύγει ο Χανταμπάκης. Έχω μία πληροφορία. Θα σας την πω έτσι. Έτσι, γενικότερα και την αφήνω. Ότι υπάρχει ρεκόρ τηλεφωνημάτων υπέρ του Ντάνου. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Γεια σας! Δεν μπορείς να ψηφίσεις το Χανταμπάκη να φύγει. Άρα, αν φύγει ο Χανταμπάκης, τι γίνεται. Άμα φύγει ο Χανταμπάκης, θα κάνει Πάσχα στο σπίτι του. Ναι, ρε παιδί μου, τι θα γίνει μετά με την κλίκα. Θα μείνει λίγο με κομμένα τα φτερά. Εμένα δεν μου άρεσε και αυτό που είπε η Ευρυδίκη για. Ήταν πολύ άσχημο και εγώ θεωρώ ότι είναι γενικώς απρεπές. Είναι απρεπής η συμπεριφορά της, θα έλεγα. Όχι, ξέρεις τι δεν μου άρεσε. Γιατί δεν ρωτάω και μου λέτε. Και σου ρε παιδί μου, θέλεις να ψηφίσεις κάποιον. Έτσι. Δεν λες 100 φορές συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Είναι λίγο φάσκες και αντιφάσκες ναι. Και θες να καλύψεις την πραγματική όταν αιτία. Όταν ψηφίζεις, είναι σαν να μην. Έτσι είναι. Λες. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Οι πράξεις μετράνε άλλωστε. Πάντως, εγώ πιστεύω παιδιά, ότι ο Χανιώτης θα πάει κοντά στην Παπαδοπούλου και στον Τάνο στο τέλος. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί έχουν αρχίσει και τον διώχνουν για αυτό. Όσο η Παπαδοπούλου υπάρχει ακόμα. Γιατί τη βλέπω λίγο τσίτα. Την έχουν τρελάνει, Ναι, μην ξεχνάς ότι ο κόσμος